Το θέμα που αφορά του διαβητικού, καθώ το τελευταίο διάστημα επικρατεί αναστάτωση στην αγορά, καθώ φάρμακα τα οποία είναι για του ε, διαβητικούς διαβητικού, έχει παρατηρηθεί ότι τα παίρνουν άτομα για να χάσουν βάρο. Και μαζί μα έχουμε την κυρία Αγγελική Ανδρεάδου, που είναι παθολόγο διαβητολόγο, να μα εξηγήσει τι ακριβώ συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε σας. πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα για από μένα. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Ε, λοιπόν, ε, αυτή η κατηγορία φαρμάκων, λέγονται μιμητικά GLP-1, είναι φάρμακα τα οποία μιμούνται μια φυσιολογική ορμόνη που βγαίνει στον οργανισμό. Ε, οι ορμόνες αυτές λέγονται ινκρετίνες και ο σκοπός τους είναι όταν ε, ε, φάμε η ορμόνη αυτή βγαίνει από το λεπτό έντερο δίνει το ερέθισμα στο πάγκρεας να βγάλει νσουλίνη και να καλύψει το γεύμα, ενώ επίσης ε, καθυστερεί τη διέλευση του φαγητού από το στομάχι, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάρει το μήνυμα ότι χόρτασε και υπάρχει ένα αντίστοιχο σήμα και στον υποθάλαμο του στο κέντρο της όρεξης. Ουσιαστικά ξεκίνησε σαν φάρμακο διαβήτη. Πολύ σύντομα όμω φάνηκε ότι ας πούμε σαν ανεπιθύμητη ενέργεια, τελικά δεν ήταν τόσο ανεπιθύμητη όπως βλέπετε, mm. είναι η απώλεια βάρους. Mm. Έτσι λοιπόν έγιναν μελέτες και σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν διαβήτη, αλλά έχουν παχυσαρκία. Mm. Ε, οι ουσίες αυτές, η σεμαγλουτίδη με την οποία έχει γίνει πάρα πολύ δόρος τώρα τελευταία, η ντούλαγλουτίδη η οποία δεν είναι φάρμακο παχυσαρκίας, είναι μόνο διαβήτη, αλλά δυστυχώ χρησιμοποιείται και με λάθο τρόπο τελευταία και η λίρα γλουτίδη, η οποία ξεκίνησε σαν φάρμακο διαβίτη, αλλά πλέον είναι και φάρμακο παχυσαρκία, και μάλιστα είναι το μόνο εγκεκριμένο αυτή τη στιγμή για την παχυσαρκία στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν σε ασθενεί για, να... για παχυσαρκία. Με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και Κύριε βέβαια, έπονται και άλλα τέτοια φάρμακα. ήδη μα λύσατε πάρα πολλέ απορίε για το πώ λειτουργεί. Βέβαια, θα σα κάνουμε και συγκεκριμένε ερωτήσει, γιατί έχουμε πάρα πολλέ απορίε επί του θέματο. Ό,τι θέλετε. <laughs> Αλλά να μα πείτε και από πού ξεκίνησε αυτή η επικίνδυνη μόδα. Πώ δηλαδή ε, κάποιοι που δεν είχαν κάποιο θέμα διαβήτη τύπου 2 ε, μπήκαν στη διαδικασία να λάβουν αυτό το φάρμακο. Πώ το έμαθα ο κόσμο. Αυτό ξεκίνησε από το, τα social media, από το TikTok. Ε, κάποιοι celebrities ε, ανέφεραν ότι έχασαν αρκετά κιλά χρησιμοποιώντας το φάρμακο. Και ξεκίνησε μια τέτοια φρενίτιδα, η οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμια. Και μάλιστα στην Αμερική το κόστος είναι τεράστιο. Το μηνιαίο κόστος των φαρμάκων είναι γύρω στα χίλια δολάρια, μπορεί και παραπάνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν <laughs> ότι ε, έτσι διαφημίστηκε με εντελώ λάθος ε, τρόπο, γιατί βέβαια δεν πάβει να είναι φάρμακο. Mm -hmm. Είναι ενέσιμο ή χάπι, Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί το ενέσιμο που είναι μία φορά την εβδομάδα. Ε, η μορφή που είναι ε, για το διαβήτη. Ε, μιλάμε τώρα για τη σεμαγλουτίδη, για την οποία έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση τελευταία. Ε, κυκλοφορεί επίσης με τη μορφή ε, που είναι για την παχυσαρκία που είναι επίσης ενέσιμο αλλά σε μεγαλύτερη δόση και πρόκειται να κυκλοφορήσει και σε φάρμακο από το στόμα για καθημερινή λήψη, χάπι δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Για τους διαβητικούς ασθενείς, είναι ένα φάρμακο που συνταγογραφείται? Βεβαίως, για τους ασθενείς με διαβήτη συνταγογραφείται, γιατί ουσιαστικά το GLP-1, αυτή η ορμόνη που είπαμε, λείπει στους ασθενείς αυτούς. Και βέβαια, όταν χορηγείται, εκτός του γεγονότος ότι ρυθμίζει το ζάχαρο, έχει και προστασία από καρδιακιακά νοσήματα, από καρδιακά επεισόδια, από εγκεφαλικά επεισόδια. η ε, σεμαγλουτίδη τις μελέτε έχει δείξει mm. ότι καθυστερεί και την εξέλιξη τη νεφρική νόσου σε μακρο, μακρολευκοματουρία, σε αποβολή λευκόματο από τα όρια. Αυτοί που τα παίρνουν τώρα για να χάσουν βάρο, πώ ξέρουν τη δοσολογία, πώ ξέρουν πόσε ενέσεις θα κάνουν την εβδομάδα ή πόσα χάπια θα πάρουν και σε την ημέρα. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν τα φάρμακα αυτά ε, γίνεται η πρέπει να ξεκινάνε με μια σταδιακή αύξηση της δοσολογίας. Γιατί οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι από το γαστεντερικό. Είναι ναυτία, τάση για έμετο, διάρρεια ή δυσκυλιότητα. Οι πιο συνηθισμένες. Τώρα, αυτό μαθαίνεται από στόμα σε στόμα με κάποιο τρόπο. Κάτι που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, αν σκεφτεί κανεί ότι τα φάρμακα αυτά έχουν και αντενδείξει. Έτσι, α πούμε, ένα ιστορικό μυελοειδού καρκίνου θηροειδού, είτε στον ίδιο είτε στην οικογένειά του, ένα ιστορικό παγκρεατήτηδα, πολύ έντονη γαστροσοφαγική παλινδρόμηση, αποτελούν αντενδείξει. Οπότε δεν είναι ένα φάρμακο που μπορεί κάποιο να πάει και να πει να το πληρώσω και να το πάρω. Είναι τελείω λάθο και επικίνδυνο, βέβαια. Αλλά, ε, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει ανακύψει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουν επταπλασιαστεί στην ουσία τα φάρμακα αυτά στην αγορά, δυσκολεύονται οι διαβητικοί ασθενείς να λάβουν το σκεύασμα. Αυτό... Πώς αναμένετε να αντιμετωπιστεί και να κοπάσει ναι, όλη, ναι. όλη αυτή η καταιγίδα. Καταρχήν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Συνεχώς καλούμαστε να αλλάξουμε τη θεραπεία σε ρυθμισμένου ασθενή με διαβίτη, που καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι. Mm. Από εκεί και μετά, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, υπάρχει πρόβλημα και με τι ε, συσκευές χορήγησης. Εκεί είναι κυρίω το θέμα. Δηλαδή, ε, για παράδειγμα, η ντούλα γλουτίδη, η οποία είναι ένα φάρμακο αντίστοιχη κατηγορία, το οποίο χρησιμοποιείται και αυτό ε, για την παχυσαρκία, ε, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη στις συσκευές χορήγησης. Και τώρα φτιάχνει η εταιρεία καινούργια εργοστάσια για να μπορέσει να καλύψει το, το, την ανάγκη. Η συγκεκριμένη εταιρεία που βγάζει την τουλαγλουτίδη πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα άλλο φάρμακο, ε, το οποίο ε, τα αποτελέσματά του αυτή τη στιγμή είναι εγκεκριμένο για το σαχαρόδι διαβήτη. Αυτό είναι διπλό φάρμακο, είναι GLP-1 σαν αυτά που κυκλοφορούν, αλλά έχει μέσα και ένα δεύτερο συνθετικό, το GIP, του οποίου φαρμάκου η τα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους αγγίζουν το 20 22%. Κάτι που συναντάμε στα βαριατρικά χειρουργεία. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αυξημένη ανάγκη, πλέον η εταιρεία αναγκάστηκε να φτιάξει καινούργιο εργοστάσιο, να παράξει Σκευές, για να μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση. Και αν υποθέσουμε ότι κάποιο έχει βρει τον τρόπο, τέλο πάντων, έχει προμηθευτεί το, το σκεύασμα, θέλει να χάσει βάρο, έχει προμηθευτεί το σκεύασμα, το κάνει για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Να μα πείτε και για πόσο το λαμβάνουν αυτό, ο καθένα όπω θέλει. Όχι βέβαια. Όχι, δεν, Εννοείται ναι. πω όχι. Καταρχήν να πούμε. Και τι γίνεται μετά. Ακριβώς. Τι γίνεται μετά. Από αυτό, αυτό. Αυτό, θα, αυτό θα ξεκινούσα να πω. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι ένα μαγικό φάρμακο. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Δυστυχώ μαγικέ λύσει δεν υπάρχουν. Υπάρχει το λεγόμενο set point, το σημείο αναφορά ενό οργανισμού. Όσο περισσότερα χρόνια ο οργανισμό έχει κάποια κιλά, ο οργανισμό θεωρεί ότι αυτό είναι. Που σημαίνει ότι όταν χάσει βάρο, δεν μπορεί να καταλάβει ότι Παίρνει φάρμακο ή παίρνει κάτι άλλο, με αποτέλεσμα. Να κάνει τι, Αυξάνει την όρεξη μειώνει το βασικό μεταβολισμό. Όσο καιρό ο ασθενή παίρνει το φάρμακο, υπάρχει μια καταστολή τη όρεξη. Να σα πω ότι κάποια φάρμακα κάνουν ένα πλατό από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ναι, μεν χάνουν, αλλά μέχρι ενό ορίου. Δεν συνεχίζει η απώλεια σε βάθο χρόνου. Οπότε, οι ασθενεί οι οποίοι κόβουν το φάρμακο φαίνεται να ανακτούν τα χαμένα κιλά. Mm -hmm. Και αυτό βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, είναι πολύ επιβαρυντικό, ειδικά για του ασθενεί οι οποίοι έχουν κοιλιακό λίπο χάνοντας βάρος και ξαναπαίρνοντάς το, ό,τι πάρουν το παίρνουν στην κοιλιά και στα, στα όργανα της κοιλιά. Κάτι που είναι πολύ επιβαρύντικο για την υγεία. Είναι αυτό που λέμε μονά. ότι ο οργανισμός θυμάται, οπότε επανέρχεται ακριβώς, αμέσως. Ακριβώς. Ήθελα yeah. να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ηλικιακή ομάδα που... Είναι έτσι πιο επικίνδυνη αυτή η διαδικασία, δηλαδή οι νεότεροι, οι ηλικίες 18-25 που σε αυτή την ηλικία συνήθως θέλουμε να δούμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, είναι άτομα με μεγαλύτερες ηλικίες με σε κιλά, 65 ετών ας πούμε. Κοιτάξτε, να Ή πω, δεν κάτι, ρόλο. Ε, να πω κάτι καταρχήν είναι πολύ σημαντικό. Έχει, χρησιμοποιείται πολλές φορές ο όρος ε, χρησιμοποιείται το φάρμακο για λόγους lifestyle. Να πούμε ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Σοβαρότατη ασθένεια. Άρα, οι ασθενεί οι οποίοι έχουν ανάγκη το φάρμακο και τι λένε οι οδηγίε, άνω του 20, 27, δείκτη μάζα σώματο με παράγοντε κινδύνου, εφόσον έχει προηγηθεί ένα εξάμεινο προσπάθεια αλληλή lifestyle κτλ., ή άνω των 30. Τώρα, τι γίνεται, Σε ό,τι αφορά τι ηλικίε, υπάρχει μια γκάμα, ευρία ηλικιών. Προσωπικά δεν έχω δει αρκετού ε, τη ηλικία 18 με 25 πλην κάποιων περιστατικών οι οποίοι χρειαζόντουσαν όντω το φάρμακο, δηλαδή έχουν ένδειξη. Ε, από εκεί και μετά μπορεί να το πάρει οποιαδήποτε ηλικία. Κάποια από αυτά τα φάρμακα έχουν έγκριση και για νεαρότερες ηλικίε και άνω των 12 ετών, αλλά βέβαια υπό ιατρική παρακολούθηση. Αυτά τα φάρμακα συνταγογραφούνται. Πώ μπορεί κάποιο που δεν έχει διαβίτη να πάει να το αγοράσει. Τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ε, στην Ελλάδα γενικά δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός για το τι μπορεί να αγοράσει κάποιος από το φαρμακείο. Mm -hmm. ε, Βεβαίω, το κόστος του στην Ελλάδα είναι ψηλό. Είναι αρκετά ψηλό. Είναι τριψήφιο το νούμερο. Αλλά μέχρι εκεί δεν συγκρίνεται με την Αμερική. Ε, ωστόσο, μάλιστα ένα φάρμακο το οποίο, ε, που σας είπα η λιραγλουτίδη, που κυκλοφορεί επίσημα σαν φάρμακο παχυσαριές στην Ελλάδα, η συσκευασία με τα πέντε στυλό έχει γύρω στα 250 ευρώ. Τα άλλα φάρμακα είναι πιο οικονομικά, 150 νομίζω, κάπου και εκεί. πάλι κάπου εγώ, εκεί. Εγώ. Θεωρητικά, πάντα θα πρέπει να χορηγείται ένα φάρμακο, έστω με χειρόγραφη συνταγή γιατρού. Ναι. Από εκεί και μετά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω βέβαια πώς κάποιοι που δεν το χρειάζονται το προμηθεύονται. Μάλιστα. Κυρία Αντριάδου, σας, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σας και σας μας λύσατε όλες τις απορίες. Και ας ελπίσουμε το... να κοπάσει αυτό το mm. φαινόμενο σιγά-σιγά. Πιστέψτε με, εμείς οι διαβιτολόγοι το ελπίζουμε <laughs> πολύ περισσότερο από Μαρία, Μαριέτα, πόσο επικίνδυνο είναι το ζήτημα αυτό που έχει ανακύψει και μέσω της επιρροής του διαδικτύου. Είδαμε ότι όλο okay. αυτό ξεκίνησε από τα social media. Όντως.